Το πρώτο στο οποίο επικεντρωνόμαστε είναι η ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων ασύλου, πρώτα και κύρια στα νησιά. Στις 15 Μαΐου ξέρετε ότι ψηφίστηκε ο νέος νόμος που άλλαζε ορισμένα σημεία του 4375. Μπαίνανε κάποιες διαδικασίες οι οποίες σέβονταν όμως το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Τι φτιάχνουμε, τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει νέες ομάδες εργασίας στα νησιά για την ταχύτερη απονομή του ασύλου. Θεωρώ ότι έχουμε λύσει πλήρως το ζήτημα της διερμηνίας στο άσυλο. Συγκροτούμε και κινητές μονάδες καταγραφής στην ΥΠΙΤ και ασύλου, ώστε να λύσουμε ορισμένα ζητήματα πιο γρήγορα. Δηλαδή, αυτές είναι μονάδες οι οποίες θα πηγαίνουν από νησί σε νησί για να βοηθάνε και να ολοκληρώνεται πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Έχω πει πολλές φορές ότι η αποσυμπίεση των νησιών θα γίνει με δύο τρόπους. Ο βασικός τρόπος είναι η εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Πρέπει να σας πω ότι από την 1η Τρίτου του αυτού του χρόνου μέχρι τις 36 αυτού του χρόνου έχουν μεταφερθεί στην ενδοχώρα από τα νησιά ευάλωτοι ή άνθρωποι που πήραν άσυλο και ο αριθμός τους είναι 6.618. Και έχουν επιστραφεί με όλους τους τρόπους επιστροφών, πάλι μιλάω από τα νησιά, 430. Έχουμε και το αναγνωρίζουμε μια αρκετά μεγάλη δυσκολία σε σχέση με όλη τη διαδικασία των επιστροφών. Το τρίτο που βγαίνει ως συνέχεια είναι η δημιουργία νέων θέσεων φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι επαναλειτουργήσαμε μια σειρά χώρους φιλοξενίας στα Ινόφυτα, στην Ελευσίνα, στο Βαγιοχώρι, και συγχρόνως ανασυντάξαμε υπάρχοντες χώρους φιλοξενίας όπως ήταν στους Καναμαγκά, στον Κατσικά, στο Κουτσόχερο. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, αλλά και τις αρχές του Ιουλίου, να αποσυμπιέσουμε μια δύσκολη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο στα Διαβατά και στα Λαγκαδίκια. Και που σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Δεν λέω ότι είναι να πάει να ζήσει κανένας από εμάς, αλλά είναι πολύ καλύτερη από το γεγονός, ας πούμε, ότι είχαμε πολύ μεγαλύτερο υπερπληθυσμό στα Διαβατά. Τώρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε και κάναμε μια ανοιχτή πρόσκληση για να υπάρξουν, να νοικιάσουμε χώρους φιλοξενίας, πολύ αξιοπρεπείς. Μάλιστα, αυτή η ανοιχτή πρόσκληση λήγει σήμερα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουν, ξέρω από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις. Τα χρήματα που έχουμε είναι υπεραρκετά για τουλάχιστον 6 μήνες. Και θα το προχωρήσουμε. Έχουμε συμφωνήσει με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για άλλες 2.000 θέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου σε διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Και βρισκόμαστε στην τελική φάση να εγκριθούν 5.000 επιπλέον θέσεις κατοικίας σε διαμερίσματα με βάση το πρόγραμμα Ήλιος που αφορά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν πάρει άσυλο.